and gentlemen, we are back. Και σήμερα σας βλέπω πολύ πολύ διαφορετικά. Τι μου κάνετε, μου είστε καλά. Όλα πάρα πάρα πολύ καλά. Πάντα ήθελα να έχω μαλλιά. Είσαι... το αρσενικό του Lady πώς είναι? Λέιντος. Είσαι Λέιντος Αλεξάνδρος. Ναι. Μα να σου πω πώς... αυτό... Γιάννη, αυτό δεν με κάνει λίγο νάση. Ε. Πω, Ρεζέτα, πω πω φτιάχτηκα πολύ. Τι δημιούργησε. Τι έφτιαξες ρε παιδί μου από το Λος Άντζελες. Καλά, κοίτα Γιάννη πως τελικά είμαι γεννημένος για πολύ μεγάλα πράγματα. Είσαι για στάρ. Ναι, για ενώχι άψυχα. Δηλαδή είμαι για μεγάλη ζωή. Ξεκίνησα με την καινούργια κολεξιόν για το 2013-2014. Θα έρθουν δηλαδή και τα νηξιάρκα, γιατί αυτά τώρα τα πήγαμε εν ώψη που θα φύγουμε στο χιονοδρομικό στο Κάιμακ Τσαλάν. Καλά, εννοείται. Και άμα σε πειράζει κάνοντα. Δεν με πειράζει, το βάζει από πίσω. Όχι, τόσο το βάζει από πίσω, καλέ. Μπορεί να έχει εδώ πέρα κρυκά και που το βγάζει. Δηλαδή να μη σου κρέμεται, να έχει. Α, όταν δηλαδή σε πειράζει κάτι, ή το βάζει από πίσω ή το βγάζει. Ναι, ή τη βγάζει την αλυσίδα. Βγαίνει και αυτό. Ναι. Να σου πω, τι είναι αυτή η καινούργια σου συλλογή είναι. Ναι, συνεχίζω τη VIB σειρά μου, που σημαίνει Very Important Bunny. Προ το μίξα στο κουνελάκι, αλλά κινούμαστε πλέον και στον επιχειρηματικό τομέα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Και μετά τα βραχιόλια, τα δαχτυλίδια, τις κουνελοθήκες, έβγαλα αυτό το γελί και αυτό έχει την υπογραφή μου, φέρει την υπογραφή μου VIB και όποιος πάρει ένα ζευγάρι γελιά δίνω και δύο βραχιόλια δώρα. Τα ξέρεις. Α, ναι, τα βραχιόλια τα είχαμε δείξει, αλλά αφού τα φοράνε όλοι πια, μέχρι και δεν φορούσε. Όχι, η Ζήνα ήτανε. Α, η Ζήνα. Αυτές δύο τις μπερδεύουν. Ναι, η αλήθεια δεν έχουν και δύο χρώμα μαλλιά, ναι. Να σου πω κάτι. Έλα. Και αυτά πώς μπορεί να τα παραγγείλει κάποιο ζετάκι μου, γιατί τώρα θα αρχίσουν τα τηλεφωνήματα και θα με πρίξουν τώρα μέσω πάλι. Μέσω διαδικτύου, τα έχω και στο Twitter, τα... και στο Facebook. Πληροφορίες στο inbox, όποιος θέλει περαιτέρω. Άρα, και να πούμε βέβαια ότι αυτά είναι σχεδιασμός Ζέτα Θεοδωροπούλου, VIB, αλλά όμως φίλε τηλεθεατή, επειδή πρέπει να κάνεις την παραγγελία σου, γιατί δεν είναι όλα έτοιμο παράδοτα, έρχονται από το... από... Λος Άντζελες. Δεν θα τα παραγγείλεις σήμερα και αύριο θα τα έχεις, αν δεν υπάρχουν εδώ, αλλά μπορείς να κάνεις και αλλαγές. Είναι αυτό που μας είχε πει μια φίλη τραγουδίστρια που σύντομα θα τα βάλει και στο βίντεο κλιπ της, ότι ήθελε την αλυσίδα ασημή. Μπορείς να τη βάλεις και ασημή. Αν δεν θέλει χρυσό, ή να βάλεις κάτι άλλο και μαύρο. Είναι τρία τα σχέδια. Είναι αυτό το μαύρο που έχει και ντεγκραντέ φακό, δηλαδή κάτω είναι λίγο πιο. Α, είναι ντεγκραντέ. Ναι. Και πάνω πιο σκούρο. Είναι μαύρο με χρυσή αλυσίδα. Είναι μαύρο με ασημένη αλυσίδα και το αγαπημένο μου αυτό δηλαδή που έχω πάρει και εγώ και το φοράω και το... Εσύ από πού το πήρες? Έστειλες κι εσύ στο Twitter σου? Ενώ που το έχω κρατήσει. Α, ναι. Παρήγγειλα στον εαυτό μου. Είναι καφέ, καφέ τυγρέ με χρυσή αλυσίδα. Αυτό είναι που το είδα και τον έβασα και στο Facebook. Είναι φανταστικό το καφέ χρυσό. Λοιπόν, VIB, καινούργια συλλογή για το χειμώνα, άνοιξε, χειμώνας και άνοιξη καλοκαίρι 2013. Βέβαια θα ακολουθήσουν και μαγιό και τέτοια, να τα πω εγώ τώρα θα τα πω. Καλέ, ναι, θα βγάλει και μαγιό παιδιά με στρασάκια, με. Και η γεωνοδορία μου και η γενοψυχία μου. Ναι. Έφερα βεβαίως να τα χορηγήσουμε και στην εκπομπή μου. Αυτά τα τρία λοιπόν, όποιοι στείλετε μήνυμα. Μην μου πεις, όχι, όποιοι κάτσε σε δεν όταν θα στείλετε μήνυμα στο μην πεις papakiahoo.com, οι τρεις από εσάς θα τα λάβετε εντελώς δωρεάν από τη Ζέτα Θεοδωροπούλου, την καινούργια συλλογή. Θέλω να πω ότι το γελί καθεαυτού είναι γυναικείο, αλλά επειδή με ρωτάνε και πάρα πολλά αγόρια στο inbox, αν είναι αντρικό, παιδιά, ό,τι θέλω. Παιδιά, τι είναι το γυαλί, το γυναικείο ή το αντρικό? Αυτό το στυλ του γυαλιού, επειδή έκανα και παρέα και ξέρω, το φορούσε και ο Νάσης. Όχι, π.χ. το φοράει, πώς το λένε αυτό τον ποδοσφαιριστή, τον Μαυρούλη. Τον Παπακούλα. Πώς το λένε, μωρέ, εκείνο το fashion icon, το Ζιζέ. Α, ο Ζιζέλ. Σισε. Ο Σισε. Αμέ το φοράει και ο Σισε. Αλήθεια. Βέβαια, το Σισε δεν είναι VIB με την υπογραφή μου. Το Σισε είναι Σουσέλ. Όχι, είναι Lady Gaga. Α, Lady Gaga. Καλά, η Lady Gaga δεν έγραψε εμένα. Ποια είναι η Lady Gaga τώρα, μην τα πάρω στο κρανίο. Λοιπόν. Πρόσεξε τηλεθεατή, μόνο αυτό. Μία εικόνα. Οι Κινέζοι λένε, θα μου πεις και τι άλλο να πούν βέβαια, μία εικόνα χίλιες λέξεις. Καλά, άλλη εικόνα, άμα δεις τον Κινέζο, έχεις και πολλές λέξεις. Δεν θα δεις και τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω, πρόσεξε τώρα αυτό εδώ. Το πλάνο. Πες μου τώρα αυτό, μπορεί να σε καλά, με το ταμπελάκι δεν σε δεν έχει σημασία, τόσο, γιατί είμαι με ονοματεπώνυμο εγώ προϊόν, VIB, αλλά πες μου τώρα αυτό. Αν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο. Αλεξανδρούλη μου. Θες να είμαι το μοντέλο σου.
Εννοείται, θες να κάνουμε φωτογράφηση και... Τι ήταν αυτό? Γυμνή, τίποτα, θα σου πω. Ακούς? Γυμνή μόνο με τα γυαλιά. Ξέρεις τι άλλο θέλω να πω? Ότι έχει UV 400 protection. Και ο φακός του είναι πάρα πολύ... Καλός φακός. Τέλος πάντων είναι αρίστης ποιότητας. Έχει βαρύ αλυσίδα. Δεν είναι ψεύτικο. Δεν είναι ψευτικούρα. Αυτό να το πάρω. Και, το πιο, και το, αυτό δηλαδή που πρέπει να δώσουμε βάση και να πω... Άμα στο πάρουμε 0,17 το γραμμάριο... Δε, γιατί δεν είναι βαρύ. Όχι, το ξέρω. Και αυτό που θέλω να πω, εκτός ότι είναι άριστα ποιοτικό, θέλω να πω κιόλας ότι η τι γελάς, τι είπα? Για συνέχισε. Τι έχει άλλο? Ναι, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι όντως έχω πάρει την ιδέα έτσι από το σχέδιο της Lady Gaga, αλλά η Lady Gaga του δίνει 600 ευρώ. Εγώ μπορώ να πω πόσο προσιτή είναι η τιμή για τον κόσμο? Όχι, θα πεις μόνο το πρώτο νούμερο και το τελευταίο. Εντάξει, της Lady Gaga το βρίσκουν έξω στα 600 ευρώ. Και με UV 400 και της Lady Gaga, γιατί τα έχουμε τσεκάρει όλα αυτά. Και, UV, και από τις ακτινοβολίες UVA και UVB. Και εγώ το δίνω μόνο στα 50 ευρώ και δώρο 2 βραχιόλια VIB της σειράς μου. Τέλεια. Και σιγά πια. Και τη Lady Gaga και τη Lady Zeta. Καλές τα ξεσοράζεις να πάνε να πάρουν ένα γελίδουνο 15 ευρώ. Τι είναι 50 ευρώ? Καλέ, ναι. Λοιπόν, αλλά αυτά τα τρία είναι για σας δώρο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μόδα και γι' αυτό ξεκινήσαμε με κάτι πάρα πάρα πολύ μοντέρνο, με κάτι πάρα πολύ όμορφο, δημιουργία της Ζέτας Θεοδωροπούλου. Αλλά πέραν όμως από αυτό, θέλω να σου πω ότι σήμερα θα μιλήσουμε για μόδα. Σήμερα θα σας πάμε και μια και μιλήσαμε έτσι και γενικότερα για Lady Gaga και τα λοιπά, στα πιο ακριβά σπίτια και τα πιο luxuries σπίτια στον κόσμο. Σήμερα θα σας πάμε και σε μόδα εξωτερικού, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε και για χτένισμα. Διότι τις μέρες των εορτών που πέρασαν μνημονεύτων χρόνων. Και καθημερινά σήμερα. Και σήμερα η Ζέτα Θεοδωροπούλου είχε αλλαγές φοβερές στη γκουπ της. Αυτές οι αλλαγές οφειλόντουσαν σε έναν αγαπημένο φίλο hair styling, αλλά hair stylist, αλλά και άνθρωπο έτσι της μόδας, ο οποίος ενίοτε χορεύει και όλες ένα βιντεάκι στο YouTube, ο οποίος κάνει χορευτικό. Θα ήθελα να το παίξω, αλλά δεν μπορώ, καταλαβαίνεις. Δεν το παίξεις. Ναι. Καλά, εντάξει, ποιος το παίζει δημόσια? Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό το βίντεο παίζεται ιδιωτικά. Αλλά είναι πολύ ωραίο, ναι. Και επίσης, σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι η τάση της μόδας, για το τι προβλέπει η τάση για το 2013 το χειμώνα, αλλά και την άνοιξη καλοκαίρι. Καλά, με βλέπεις, δεν μου λες ότι είναι στραβός ο κολιές. Καλέ, τι στραβός είναι, εμείς... Τώρα το βαλασσόξα. Δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς στραβαρμενίζουμε. Και επίσης σήμερα ήρθε και εκείνος με το γούρι του και αυτό που μου διευκρίνησε μπαίνοντας, που το είδα άσπρο και εκεί εντυπωσιάστηκα, μου είπε, α, εγώ δεν κάνω καμία εμφάνιση πλέον χωρίς το πουλί μου. Και εγώ έπρεπε να το δεχτώ. Θα μου πεις ένα πουλί που από την ώρα που έχει κάτι ξεψυρίζεται. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, φίλε τηλεθεατή. Έχει μιλάω βγάλει όλα του τα πούπουλα. Καλέ, πίσω του έχει μαδίσει. Καλέ, να σου πω, γιατί τα βγάζει έτσι, Κρίσκος Μάκο? Γιατί... Καλησπέρα, καλέ. Γεια σας. Τα βγάζει από μόνη της, γιατί... Α, είναι θηλυκό. Ναι. Γυναίκα είναι. Είναι θηλυκό και τη λένε Λίλα. Λίλα. Αχ, τέλεια. Ναι. Να σου πω, πόσο καιρό την έχεις? Ναι, παλιά. Ναι. Την έχω 3 χρόνια. Την έχω 3 χρόνια και χωρίς αυτήν δεν πάω πουθενά. Χωρίς το πουλί μου δεν πάω πουθενά. Καλά. Καλά, λογικό είναι. Ναι, καλά, λογικό είναι. Να σου πω κάτι. Το γούρι μου. Είναι το γούρι σου. Ναι. Πώς αποφάσισες και πήρες πουλί? Μου άρεσαν πάντα οι παπαγάλοι από μικρό παιδί. Είχες δηλαδή μία αυτή στα πουλιά? Ναι, ναι, ναι. Είχα μία αδυναμία στα πουλιά. Και επειδή ήμουν πιο μικρός, επειδή η τιμή της είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μπορεί να το πάρει εύκολα κάποιος. Τι πουλί δηλαδή είναι αυτό? Η τιμή τους ξεκινάνε από 3 χιλιάρικα ως 4 χιλιάρικα. Καλά, και άμα σου ψοφίσει, τι κάνεις, πας και 80 χρόνια ζουνε. 80 χρόνια. Σου δίνει εγγύηση αυτός που δίνει στα 3 χιλιάρικα? Όχι, απλά μέχρι 8 μηνών, όταν μέχρι να φτάσει 8 μηνών, είναι ευαίσθητο να ψοφίσει. Κάνε το ασφάλεια ζωής. Ναι, και εντάξει. Να σου πω κάτι. Αυτό μπορώ, στα πρώτα 8 μήνες, στον πρώτο καιρό, είναι ευαίσθητο. Είναι πολύ ευαίσθητο. Αν σου ψοφήσει, αυτό σου δίνει πίσω τα 3 χιλιάρικα. Όχι, όχι, είναι επιλογή δικιά σου να μην το αγοράσεις όταν είναι 8 μήνες. Καλέ, με 8 χιλιάρικα, ξέρεις πόσα πουλιά παίρνω εγώ που και να ψοφήσει ένα, δεν με νοιάζει. Καλέ, πλάκα να σου μου πω πόσα. Oh. 50 πες, να πάρω μικρά καρδερινοκάναρα. Αυτό είναι πολύ μικρά. Αυτά είναι πολύ μικρά. Εντάξει. Γεια, Σωτηρία, συγγνώμη, μπορούμε λίγο να πούμε κάτι?
Για πες, τι άλλα. Λέω ότι αυτή μου η πλευρά ήταν ωραία. Πριν διαβάσετε καλώς, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, δώσε τόπο στην οργή. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή όλη η μέρα ξεπουπουλιάζεται, κάποια στιγμή γίνεται σαν ποντίκι, δηλαδή δεν μένει τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Απλά είχε πάθει, όταν την αγόρασα, είχε πάθει ένα στρες, όχι στρες. Οι παπαγάλοι όταν χωρίζονται από κάποια άλλα αφεντικά, γιατί την αγόρασα μεγάλη εγώ. Δηλαδή πόσο μεγάλη. Α, ήθελες πρώτα να την πάρεις σε ναι, ήθελα, χρονό είναι ήταν τώρα. Ενός χρονών. Ήθελες έμπειρη γυναίκα. Ναι, οπότε, ναι. Οπότε όταν χώρισε από εκείνο το αφεντικό, έπαθε ένα στρες και ναι. Όταν στρεσαρίζονται οι παπαγάλοι, βγάζουν τα πούπουλά τους και ψοφάνε. Από τη συναχώρια. Αυτή έχει βγάλει τα πούπουλα, δεν έχει ψοφήσει ακόμα. Αυτή πέρασε την κρίση και τώρα περνάει, σιγά σιγά αρχίζει και. Αυτό το κίτρινο που είναι φωσφοριζέ, σαν το ναι. Χρώμα που είναι το καλοκαίρι. Αυτό το κίτρινο το εσύ του το βάφεις, γιατί εντάξει, όχι, είσαι και κομμωτή. Ναι, όχι, όχι, είναι φυσικό. Είναι φυσικό. Είναι φυσικό. Ναι, είναι καταπληκτικό. Είναι να σου φυσικό. Πω κάτι. Ρε, παιδί μου, κοίτα να δεις, το παίρνει όλο. Κοίτα, κοίτα. Να σου πω, αυτή την έχεις μέσα στο σπίτι ελεύθερη. Την καλέ, έχω, ναι. Πουλάκι. Ελεύθερη, ελεύθερη. Είναι ήμερη, είναι σαν γατάκι. Θέλει να τη χαϊδεύουν όλοι. Δεν. Α, να αλήθεια. Σου πω, ναι. Πώς αισθάνεται. Είναι χαβιάρικο πουλί. Που έχει πάρει όλη τη δημοσιότητα το πουλάκι Τσίου. Α, το πουλάκι Τσίου. Έσπαρε και η Λίλα τώρα λίγο δημοσιότητα. Να σου πω κάτι, δεν μιλάει αυτό, ε. Μιλάει πολύ λίγο, γιατί δηλαδή, πρέπει να τα μαθαίνεις από μικρά. Ό,τι ακούει. Ό,τι ακούει. Α, κατάλαβα, να μην τα πω. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι, και άλλα. Πράγματα. Δώσε. Έλα, πάμε, έχουμε και τέτοια. Να σου πω κάτι. Αυτό το έχει σπίτι, έχει το δωμάτιό του. Όχι, το έχω στο σαλόνι που έχει ένα μεγάλο στάντ και είναι ελεύθερο, ρε παιδάκι μου, αλλά είναι εκεί πέρα. Αυτά τα stand που έχουμε στα μπαρ, αυτά τα stand που έχουμε στα κλαμπ, ας πούμε. Όχι, όχι. Με όχι. Το που βάζουμε πάνω το μπουκάλι και το ποτό. Όχι, όχι. Είναι ένα stand μεγάλο που έχει μία βάση πάνω και κάτω έχει ένα μεγάλο ταψί για να κάνει τις ανάγκες της. Κάθε πότε αναγκαιώνεται. Κάθε δεκάλεπτο, τέταρτο. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Ναι. Κάθε τέταρτο ρίχνει. Τα πουλιά είναι νομίζω μονάντερα. Αλήθεια. Ό,τι τρώνε, φεύγει. Δεν ξέρω, θα τι δω. Τι τρώει. Είναι όπως το κουνέλι. Θα ντοκιμαντέρ. Να σου πω, τι τρώει. Ναι. Τρώει λιόσπορο. Τρώει σπόρια, τρώει σάντουιτς, τρώει ό,τι τρώω εγώ. Πίτσες. Ό,τι τρως. Ναι. Α, είναι εξελιγμένο πουλί. Άρα πολλά τα μοιράζεστε κιόλα. Ό,τι τρώει αυτός, τρώει και το πουλί του. Α, να ναι. Είναι αυτό που λέμε ό,τι τρώμε είμαστε. Αυτό. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, για να τελειώσουμε λίγο με το πουλί σου και μετά θα περάσουμε στη δουλειά σου. Παρεξηγηθούμε με το πουλί μου. Ναι, με τη Λίλα το πουλί μου. Ναι, με τη Λίλα το πουλί. Και εγώ θέλω να το πάρω λίγο το πουλί το πουλί. Να το πάρεις όσο θέλεις. Μπορώ. Ναι, στο επόμενο μισάωρο, κατάλαβες, δηλαδή που θα μιλάμε για τη δουλειά. Γιατί καλά, έχει υπαγορευτική εδώ πέρα λωρίδα και κορδέλα. Να σου πω, γενικότερα, άμα αφήσουμε το παράθυρο ανοιχτό δεν και φεύγει, βγεις, όχι, δεν πουθενά τίποτα. Όχι, όχι. Άμα δει άλλα πουλιά, όχι, δεν ξεσηκώνεται. Όχι, συγκεκριμένα αυτό. Κοιμάται ξαπλώνει, έχει κρεβάτι. Όχι, είναι πάντα σηκωμένο αυτό το πουλί. Δεν, και πώς κοιμάται όρθια. Όρθιο, όρθιο. Με κλειστά τα μάτια. Τα κλείνει, αλλά. Γιατί πολλά πουλιά έχω δει ότι κοιμώνται και με ανοιχτά τα μάτια. Ναι, λαγοκοιμούν. Και αυτή η λαγοκοιμάται. Δηλαδή με μια. Δεν την έχει πάρει ποτέ το μάτι σου, ρε παιδί μου, να κοιμάται, το παίρνει ναι, για τα καλά. Ναι, αλλά αν πέσει μια καρφίτσα κάτω, κρακ το μάτι της ανοίγει. Πλάκα κάνει. Ναι, δεν την πιάνει αδιάβαστη, δηλαδή να κοιμηθεί βαριά. Οι παπαγάλοι έχουν καλή ακοή, ναι, αλήθεια. Ναι, 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 ναι. Ναι. Γιατί νομίζω έχουν την αίσθηση, επειδή είναι όρθιοι, θέλουν να έχουν. Να σου πω κάτι όμως. Είναι το μόνο ζώο στον πλανήτη που δεν έχει αυτιά. Πώς έχουν τότε έχει καλή ακοή. Δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται. Είναι... Ναι, αλλά δεν προεξέχουν, βρε παιδιά. Όχι, ναι, είναι μέσα στα πούπουλα. Εντάξει, δεν λέμε. Είναι, δεν έχουν αυτιά, έχουν μια τρυπούλα. Έχει μια τρύπα. Αυτό δεν έχει να προεξέχει κάτι. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφη και είναι και λευκή. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή τώρα αυτή θα την έχει 80 χρόνια. Ναι. Δεν θα την αποχωριστώ να εγώ. Να ρωτήσω κάτι. Α, και αν πεθάνεις να την πάρεις μαζί σου. Όχι, ευτυχώς που νομίζω θα μεθάψει πρώτα. Ναι. Και μετά έχει και είναι 23. Εντάξει, όχι στα 103, σε βάζω μαζί με τη βασίλισσα της Αγγλίας. Να σου πω, 23 και 80, 103, εντάξει. Μια χαρά. Την προλαβαίνεις, δεν την προλαβαίνεις, πώς τη Λίλα. Θα προτιμούσα να φύγω εγώ πρώτος παρά αυτή. Να σου πω, αυτή μετά άμα φύγεις θα αφήσει μια διαθήκη, ποιος θα το παραλάβει. Νομίζω θα την αφήσω στους γονείς μου, στην αδερφή μου. Στους γονείς σου, δηλαδή εσύ ας πούμε σε 80 χρόνια ήρθε φύγει. Παπά σου είναι ο Ιησούς Χριστός.
Δεν ξέρει καμιά φορά πότε φεύγει. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Καλέ, τι λέμε τώρα, πάντα φύγουμε, αν είναι εδώ χτύπα ξύλο. Αλλά εντάξει, θα σου πω κάτι, φίλε τηλεθεατή. Ποιος είναι? Είσαι. Έλα. Ποιος είναι, αγάπη μου? Σύπνησε. Να σου πω κάτι, φίλε τηλεθεατή. Εγώ πάντοτε, αλήθεια τώρα αυτό που θα σου πω, όταν ένα ζώο μου λέγανε ότι θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια, είχα πάρα πολύ άγχος, ειλικρινά. Τι έπαθες, καλέ? Τίποτα, σ' ακούω. Όταν μου λέγανε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ήθελα να πάρω κάποια ζωάκια και έλεγα αυτό ζει πολύ, μου έλεγαν, ας πούμε, 30 χρόνια τουλάχιστον, 25. Ναι, ναι. Είχα το άγχος μου ότι πω και άμα, τότε σαν παιδί, και άμα παντρευτώ και τα λοιπά και πάω με οικογένεια και κάνω και παιδιά, όχι εγώ, κατάλαβες, δηλαδή ναι, γυναίκα μου. Ναι, αν και έχουμε πει ότι είσαι και μάνα, αλλά εντάξει. Μάνα είμαι, μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί, όχι αυτή που το βγάζει. Εννοείται, καλά. Και έχω μεγαλώσει και μεγάλα παιδιά που τα πάω από ενήλικα σε υπερήλικα. Καλά, αυτά τα ξέρω από τα νησάκια σου. Α, καλά. Αυτά μεγαλώνω και, εσένα, και τα νησιά, και τα νησιά μου και τους γονείς μαζί. θέλω να σου πω ότι είχα το άγχος μου και λέω και άμα δεν μπορέσω να το, τι θα το κάνω μετά. Δηλαδή η γάτα μου. Αν δεν μπορέσω, ρε παιδί μου, συγγνώμη να το κάνω. Τι είναι αυτό τώρα, καλέ. Αν δεν μπορέσω. Δεν μας βλέπουνε. Ναι, μας βλέπουνε. Αλλά μας βλέπουνε σε βίντεο αυτή η συγκεκριμένη που έχω τηλέφωνο. Τζίτζι, λίμα, γασόλα. Λοιπόν, έλεγα πάντοτε ότι αν ας πούμε. Ποιο, τώρα που είχα τη γάτα που την έζησε 16 χρόνια. Η κυπούλα μου. Έλεγα πω Παναγία μου. Πού κάθισε. Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Έλα, καλά, λεπτομέρα, ένα μικρόφωνο. Έλεγα η γάτα μου, λέω πόπολο, και άμα πάθω, λέω τίποτα, πώς θα συνεχίσει αυτή να ζει. Είχα μεγάλο, γιατί το ζώο είναι πολύ μεγάλο άγχος. Ναι. Για φαντάσου αυτό που ξέρει, θα ζήσει 80 χρόνια. Είναι, καλέ. Εγώ να σου πω, γι' αυτό αγόρασα, ήθελα να πάρω παπαγάλο, γιατί ζουν 80 χρόνια και δεν. Εγώ δεν θα πάρω. Είναι σίγουρο, αν το περάσουν οι 8 μήνες. Να το αγοράσω και να πεθάνει. Να το έχω και να πεθάνει, δεν θα ήθελα. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και επέλεξα ασθένεια. Να πάρω ένα παπαγάλο. Το έχει, αυτό όμως που βγάζουν από πίσω το σπυρί. Αυτό η ασθένεια του παπαγάλου. Και ο παπαγάλος το βγάζει. Όχι, καλέ, ναι. Ο παπαγάλος, παιδί μου. Η ασθένεια με το σπυρί. Δεν στο έχει πει. Του παπαγάλου. Όχι, να πας άλλο κτηνίατρο. Να τον αλλάξεις. Να τον αλλάξεις. Άμα δεν ξέρει ότι ο παπαγάλος βγάζει από πίσω το σπυρί το μεγάλο. Και πρέπει να το σκάσεις. Ναι, το οποίο όμως είναι και πολύ. Αν δημιουργήσει μικρόβιο, είναι και πολύ δύσκολο και να μην πω άλλη λέξη για την υγεία. Των ατόμων που μένουν στο σπίτι, μπορεί κάποιες φορές να επιβληθεί και να το θανατώσει το ζώο αν υπάρχει αυτή η ασθένεια στο σπυρί, γιατί είναι μεταδιδόμενη στο ανθρώπινο σώμα. Ναι, ναι, αυτό. Στο λέω εγώ που πολλά σπυριά από πίσω από παπαγάλους έχω δει. Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, γιατί ένας φίλος μου, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, έχει πάρα πολλούς παπαγάλους, περίπου στις 25. Ανάμεσα, έλεγες, έχει πάρα πολλά σπυρία στον ποπό. Όχι, καλέ, δεν ξέρω. έχει πάρα πολλούς παπαγάλους και το πρώτο που κοιτάει με τον καθένα για να μην μολυνθούν και οι άλλοι είναι για το σπυρί. Και κάποια στιγμή ο ένας δεν γιατρευόταν και έπρεπε να τον μεταφέρουμε στον 7ο ουρανό. Κατάλαβες. Να ρωτήσω. Και εγώ έκανα κάτι. Τη μεταφορά. Δεν λένε ότι οι παπαγάλοι. Φέρνει γούρι ή φέρνει χρυσουζιά. Πολλοί το θεωρούν ότι φέρνει. Γούρι και μερικοί το θεωρούν χρυσουζιά το παπαγάλο. Γενικά ότι μέσα στο σπίτι αν έχεις πουλί. Πάντα μπερδευόμουν με το ψάρι και το παπαγάλο. Καλέ, τι αν έχεις πουλί είναι χρυσουζιά. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Εγώ σε όποιο σπίτι μπω φέρνω εφορία, ευημάρεια, βίωνα πράγματα και τι άλλο. Ναι. Όχι εφορία αυτή που πληρώνεις, εφορία παιδί μου, από το εφ και το έφορο. Αυτό από εκεί βγαίνει το εφορία. Άρα τελικά που καταλήγουμε. Καταλήγουμε ότι είναι γιαγούρι, ότι είναι χρυσουζιά ο παπαγάλος. Είναι πως το παίρνει ο καθένας. Εσύ κάνα πουλί μπορεί να το πάρεις και να το θεωρήσει μεγάλη χρυσουζιά που το πήρες. Μετά το χωράσεις. Και κάνα άλλο πουλί μπορεί να πεις πω Παναγιά μου. Πω Παναγιά μου, τι μέρα ήταν αυτή. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Το καλύτερο είναι πρώτα να το πάρεις. Και μετά να βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Και με αυτά και με τα πολύ ωραία που είπαμε, πέρασε το πρώτο μισάωρο. Ωραίες οι τάσεις που μας είπες για το κούρεμα. Πάρα πολύ ωραία ζήτηση κάναμε. Ποιες τάσεις, καλέ. Τόση ώρα, καλέ, που λέγαμε για τη δουλειά του. Γιατί είναι έχει το κούρεμα πάντως τάσεις. Αμέ, και η καλύτερη είναι του Φίξ, δεν το ξέρεις. Του Φίξ. Πας και στείνεσαι έτσι, το μαλλί με το μετρό όπως περνάει, το κάνει. Σου έχω πει για τη στάση. Ναι, το ξέρω. Στα πέντε, την ναι, ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Όχι, στα πέντε, καλέ. Στα πέντε, δηλαδή. Είναι τα τέσσερα και το κεφάλι κάτω. Στα τέσσερα και το κεφάλι κάτω. Κατάλαβες. Το κεφάλι είναι οι πέντε. Ναι.
Το κεφάλι είναι η πέντε στάση. Η πέμπτη. Όχι, ρε. Όλο μαζί σε σύνολο, καλέ. Λοιπόν, πάντως αποκαλύφθηκε για άλλη μία φορά και έτσι και θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί μετά έχουμε και βίντεο και στο τέλος θα πούμε και για τις στάσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μας έχεις ετοιμάσει να μας δείξεις και πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα θέλαμε να σε έχουμε κοντά μας γιατί ταλαιπωρήθηκες και πάρα πολύ τις γιορτές. Να πούμε όμως ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι κοντά μας για να μας δείξει και πάνω σε αντρικά και γυναικεία κεφάλια τάσει τη μόδα. Αλλά πάντως εδώ για μια ακόμα φορά αποκαλύπτεται και επισημοποιείται ένα το πιο ουσιώδη. Ότι ένα πουλί στην παρέα μπορεί να σε κάνει να μιλάς για ώρες. Μου πεις εδώ και πάλι κοντά σας, έτσι ξεδιπλωθήκαμε, φτάνουμε προς το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ζέτα Θεοδωροπούλου εδώ, Κρίς Κοσμάκος, hair stylist εδώ. Βέβαια μιλάμε έτσι, σήμερα μας συνεπήρε λίγο η Λίλα του, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα κάνει εδώ ζωντανά χτενίσματα και θα είναι εδώ κοντά μας. Ζέτα Θεοδωροπούλου με τη δημιουργία της, το καινούριο γυαλί, το οποίο θα το δείτε και μέσα από το ίντερνετ, οι παραγγελίες παρακαλώ ήδη ξεκίνησαν. Ένα γυαλί με όλες τις, αν το θέλεις, τις προστατευτικές ενδείξεις, ένα γυαλί πολύ gallery, πολύ μοναδικό, σχεδιασμένο από τη Ζέτα Θεοδωροπούλου, κατευθείαν από το Los Angeles. Λοιπόν, Chris, θέλω να μου πεις λίγο, είπαμε για τις τάσεις που παίζουν στα χρώματα, πάμε να μου πεις λίγο τα κουρέματα. Δηλαδή, τι γίνεται, το κοντό καρέ, το μακρύ. Τα κουρέματα είναι... Πολύ παίζει σε διακόπτω το αγορίστικο. Το πολύ κοντό, έτσι το καρφάκι, το βλέπω πολύ σε γυναίκα. Ναι. Αλλά άμα στη γυναίκα πάει το κοντό, παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, ναι. Πρέπει να απλά έχει ωραία χαρακτηριστικά. Ναι, απλά το κοντό είναι αυτό σε μια γυναίκα. Πρέπει, πρέπει να, να έχει πολύ ωραία μύτη, πολύ ωραία αυτιά, πολύ ωραίο σχήμα κεφαλιού για να το κάνει. Πήγε ίδαλλιώς... στην Ηλία και δεν θα πήγαινε το κοντό του αγορέ. Όχι, βεβαίως. Ενώ σε σένα δεν θα πήγαινε. Όχι, δεν το λέω κάτι για κακό, απλά. Όχι, καλέ, είχα ζήσει και εσύ τώρα. Σε σένα γιατί έχει πολύ ωραία σωματικά, έχει πολύ ωραία μύτη, ωραία χείλια. Α, και θέλω να τη κόψω λίγο εδώ το κόκαλο, να το κόψω. Γιατί είναι μια χαρά. Ποιο θε να κόψει. Να γίνει λίγο τσουλήθρα η μύτη, ρε. Όχι, να το κόψει, γιατί μετά ξεστανωρό θα είναι τα μάτια εδώ και από κάτω ακριβώ τα δύο ρουθούνια. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά να βάλει και ένα μεγάλο δαχτυλίδι, αυτό που φορούσαν οι. Στο γραφτή που στη, σε αυτή τη χώρα. Και τώρα που πάμε για μύτες και κοψιμότητα, να πω ότι είναι flat coat. Flat coat λέγεται το σχέδιο. Δηλαδή flat. Να, νωρίς το θυμίζεις, απλά τελειώνει. Για ποιο λόγο λέγεται έτσι. Γιατί είναι δεν flat. Έχει σημασία, γιατί είναι flat, βρε, flat coat, αγόρι μου. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τετραγώνο ή κυκλικό. Δεν είναι τετράγωνο, είναι flat, δηλαδή... Flat coat λέγεται το σχέδιο. Πώς το εξηγήσουμε τώρα, δεν μπορούμε. With cold change. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Και εμένα η Ζέτα δεν μπορώ να τη φανταστώ με κοντό. Πραγματικά σου μιλάω. Ναι. Ενώ έχει το στυλ αυτό που θα είναι πολύ ντίβα, νομίζω ότι θα χάσει τη θηλυκότητά της. Ξέρεις, θα κάνουμε μια μέρα. Θα πάρουμε μια περούκα. Όχι, βρε, Αλεξανδρούλη. Θα μου κάνεις... Έχω δει ένα χτένισμα που κάνουν την πλεξίδα από κάτω, προσπαθούν να τα μαζεύουν όλα και αφήνουν μόνο αυτό στα βράτζα. Το είχε κάνει η Άννα. Και μπαίνω χθες στο μαγαζί, τη λέω, καλέ. Πού είναι ο μαλλιό τάκοψη, έπαθα σοκ. Ή φαίνεται εδώ πέρα, ή τα μπλέκουνε, έτσι τύπου Μοϊκάνα, και ήταν όλα εδώ κολλημένα, κολλημένα μόνο φράτζα, και πίσω δεν φαινόταν. Τα είναι πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα είσαι πολύ έτσι ντίβα, αλλά ξέρεις, το μακρύ μαλλί για μένα. Ναι, η γυναίκα για μένα είναι συνυφασμένη με το μακρύ μαλλί. Εννοείται, καλά. Δηλαδή, εγώ όταν μου λένε γυναίκα, αμέσως σκέφτομαι μακρύ μαλλί. Εννοείται. Απλά γιατί δεν μπορώ τη γυναίκα με κοντό μαλλί. Καλά, εγώ όταν το κάνω κοντό δεν θα είμαι συνυφασμένη, εγώ θα είμαι συνυφιασμένη. Η διαφορά απλά τι γίνεται, ότι όταν μια γυναίκα έχει κοντό μαλλί, πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο γυναίκα. Να έχει τη θηλυκότητά της. Δηλαδή, α, να μην γίνεται λίγο άντρας κάποια ναι, στιγμή. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή η γυναίκα δεν μπορεί να είναι τόσο θηλυκιά. Άμα έχει, ας πούμε, μακρύ μαλλί, μπορεί να κάποια στιγμή να γίνει και λίγο πιο αντρικιά. Ορίστε. Λέω, με το κοντό μαλλί πρέπει να είναι 24 ώρες γυναίκα. Ναι. Με το μακρύ μπορεί να είναι και λίγο αντράκι. Ναι, γιατί έχει τη θηλυκότητα, είναι το μαλλί. Είναι... Ενώ στο κοντό είναι λίγο. Άμα ναι. Βαφτεί, και επίσης θέλω να σας πω και κάτι που είναι μύθος, παιδιά, γιατί υπήρξαμε γυναίκες με κοντό μαλλί. Εσύ. Πάρα πολλές. Όχι, ο ξαδελφός μου και εγώ τώρα μεταφέρω. Θέλω να σας πω ότι το ρήμα υπήρξα, ας πούμε, δεν είναι για μένα, είναι τρίτο, κατάλαβες, δηλαδή υπήρξα ο ξαδελφός μου. Ναι, καλέ, εσύ είχα τέτοια εγώ. Μούσουλα και μπράτσες, είχαμε συμμετάσεις στο γυναίκα.
Θα πας να ανέβεις την κουκούνι και θα σπάσει. Καλέ, δεν είπα ότι υπήρξα εγώ γυναίκα με κοντομαλί. Ναι, το κατάλαβα. Υπήρξα με γυναίκα με κοντομαλί, είπα. Λοιπόν, η γυναίκα λοιπόν, α ναι, τι θέλω να πω. Ότι θεωρούν ότι οι γυναίκες με το κοντομαλί ότι το κάνουν γιατί σου λέει εγώ ένα τσακ και φεύγω. Ναι. Το κοντομαλί, άμα είσαι γυναίκα λέμε, έχει πιο πολύ φτιάξιμο από το μακρύ. Γιατί το μακρύ το κάνεις και ένα έτσι, ένα γκότσο και φεύγεις. Ναι. Το κοντό όμως, αν λίγο στραβοκοιμηθείς, αν φας κανένα χαστούκι, κάνα τέτοιο. Πού να το φας καλέ το χαστούκι. Λέμε ρε παιδί μου τώρα, πες ότι με τσαντίζεις. Άμα είσαι δικιά μου γυναίκα. Καλά, λοιπόν, εγώ, και γυρίσει λίγο, ας πούμε, φαντάζει το πιτάκι χάλαγε. Λίγο έτσι, πώς θα βγεις. Θέλει λούσιμο, φτιάξιμο, κερί, δηλαδή το κοντό θέλει να φαίνονται. Οι μύτες, όλα, όλα. Λένε να τονίζει τη θηλυκότητα. Αυτό δεν το κάνουν. Στο μαλλί, κρίς, πέσεις που ξέρεις από κοινήσεις. Το ανακάτεμα. Γίνεται το ατιμέλητο. Αυτό. Να μην βγει στημένο, δηλαδή μου... να μην είναι η μύτη κάγκελο έτσι. Να είναι λίγο πιο. Εγώ πάντως, ξέρεις τι, θα μπορούσα να γίνω κομμωτής, αλλά απ' την άλλη πάλι δεν θα μπορούσα. Γιατί σχένεσαι τις δεν αντέχεις τις γυναίκες. Όχι, τις αντέχω, θα μπορούσα. Απ' τη μία μ' αρέσει η κομμωτική, μόνο στο. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Στο τίναγμα. Ναι. Π.χ. έτσι, δηλαδή να το πάρεις να το φτιάξω, ναι. Έτοιμο φτιάξω. Δεν μπορώ να... αυτό το έτσι. Το στημένο. Ναι, δεν μπορώ καθόλου. Καλέ, εσύ είσαι γεννημένο στάρ τώρα. Ναι, εντάξει. Να σου πω, αυτό ισχύει να κλείσουμε. Όταν παλιά κάνανε το καρέ, βάζανε κατσαρόλα. Μου το έχει πει αυτό η θεία μου. Ναι. Ότι έβαζε την κατσαρόλα έτσι και πήγαινε κάτω γύρω-γύρω. Πόσο χρόνο είναι η θεία σου, καλέ. 70. Καλέ, γιατί. Καλά, παλιά έτσι το κάνανε. Τι νομίζεις, ότι πηγαίνανε στο κομμωτή και λέγανε κάτω μου ένα κοντό καρέ με μύτη. Βάζανε την κατσαρόλα. Άμα θέλανε πιο μακρύ, βάζανε αυτή τη μεγάλη που είναι για τα μακαρόνια. Ε, και. Και έτσι βάζανε και μια μύτη. Λοιπόν, Κρίς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτά και με άλλα πέρασε. Πώς περνάει έτσι. Ήθελα βασικά, εγώ ήθελα να πω κάτι για το. Και σήκωσε το φτερό του να το χαϊδέψει. Ναι, καλά, αφού καταλαβαίνετε, δεν χαζώ. Λοιπόν, άκουσα κάτι από τη συμπαρουσιάστρια του κύριου Μουτσινά, μίλησε για τις ξανθιές. Ναι, άντε πάλι. Πότε καλέ μίλησε. Γύρισε και είπε για τις ξανθιές. Αυτό τρώγεται. Για τις ξανθιές. Και γύρισε και μίλησε πολύ αρνητικά για τις ξανθιές. Σχολίασε. Ποιος καλέ. Το μαράκι, το μανάρι. Γιατί εκείνη τι είναι καλέ. Εγώ αυτό δεν τις έλεγα. Εγώ θα ήθελα να κάνω, να πω και εγώ την άποψή μου. Εγώ τις έλεγα... Θα την έκανα σαν κομμωτής πιο ξανθιά για να την πιάνουν όλα τα ανέκδοτα για τις ξανθιές. Mm-hmm. Ναι, την πιάνουν τα μισά, ε. Α, ναι, πιάνουν όλα. Κάτι. Επειδή έχει φύγει τώρα το από κάτω το, πώς το λένε. Σιγά, καλά, έχει συνδρώσει. Ή πώς τη λένε, αυτή που... Α, να σου πω, να σου πω. Το πουλί θα το πάρει. Δεν είμαστε δέστε τους που μπαίνει μέσα η Ζαφύρη στο πλατό γιατί τις δώσανε. Ό,τι θέλουμε θα λέμε, ελευθερία λόγου έχουμε. Πώς τη λένε εκείνη την Κατερίνα. Ζαρίφη, καλά. Α, Ζαρίφη, εντάξει, συγγνώμη. Καλά τώρα, Κατερινάκι μου, συγγνώμη. Ναι, το πουλί θα το πάρει. Κατερινάκι, χίλια συγγνώμη. Ναι, γιατί δεν έχω μάθει Κατερινάκι. Γι' αυτό. Και γιατί δεν είπες και δεν θα την πει Ζαφύρη. Γιατί θα μπερδευόταν. Ο Μελάς είναι ο Ζαφύρη. Όχι, θα την μπερδεύει. Μήπως τους μπερδεύει. Καλέ. Θα μπερδευόταν να τον παράει τηλεθεατές με την Κατερίνα καινούριου. Α, γι' αυτό εντάξει. Δεν την είπα Κατερινάκι. Λοιπόν, με αυτά και με άλλα κλείνουμε πολύ όμορφα και πολύ ευίωνα για άλλη μια φορά. Θα το πάρει στο τέλο. Δεν θα πάρω το πουλί του. Καλέ. Καλέ, θα το πάρεις, θα κλείσουν οι κάμερες. Ρε γαμώτο την καμπάνα, δεν τη δείξω σήμερα. Λοιπόν, λοιπόν αύριο, πω, σαν να βλέπω λίγο θολά από αυτό το μάτι. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Φιλιά πολλά, Κρίση, ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε πολύ. Γεια σας.